Περίπου 800 θα είναι οι νέοι ΣΑΚΤΕΗ φοιτητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος του παρατήματος της Καβάλας, όπως υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο ένα channel ο αντιπρίτανης του ΔΠΑΕ Καβάλας Θανάσης Μητρόπουλος. Όσους νέους φοιτητές περιμένουμε, ήταν γύρω στους 800. Mm-hmm. Γύρω στους 800. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο που πάλι έχουμε κρούσματα κορονοϊού, αν θα υπάρχουν κάποια μέτρα ή αν δεν έχουν ανακοινωθεί. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ υψηλό το φορτίο εδώ στην Καβάλα, οπότε τα μέτρα θα είναι ήπια. Αν υπάρχει υψηλό φορτίο, νομίζω ότι είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα το δούμε αυτό. Από εκεί και μετά, βλέποντας και κάνοντας, νομίζω ότι και το Υπουργείο Υγείας αυτή είναι η σύσταση που κάνει, βλέποντας και κάνοντας. Παράλληλα, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει ήδη η έβρεση για τη φοιτητική στέγη στην Καβάλα, με αρκετούς φοιτητές να έρχονται από πολλά σημεία της χώρας και να προτιμούν κυρίως σπίτια στο κέντρο. Είναι αλήθεια αυτό. Οι βάσεις φέτος βγήκαν νωρίς. Ήρθε ο κόσμος από τέλος Ιουλίου, ξεκίνησε να ψάχνει φοιτητική στέγη. Μέχρι στιγμής νομίζω καλύφθηκαν οι ανάγκες. Συνεχίζει να έρχεται κόσμος βέβαια τώρα από τα μακρινά, από Κύπρο, από Κρήτη, από Κυκλάδες, από τις μακρινές περιοχές. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Βέβαια, από ό,τι μάθαμε, είναι λιγότεροι φοιτητές που θα έρθουν φέτος γύρω στους 900. Άρα οι ανάγκες θα καλυφθούν. Το τεράστιο πρόβλημα ήταν ότι εν μέσω καλοκαιριού είχε σπίτια τα οποία ήταν κατελημένα για χρήση βραχυπρόθεσμης μισθωσής, δηλαδή Booking, Airbnb κλπ. Σε διάφορες πλατφόρμες και δεν μπορούσαν να δουν τα παιδιά, ας πούμε, και καλά σπίτια όταν θέλουν πιο ποιοτικά, γιατί στις πλατφόρμες, όσο να πεις, είναι καλύτερα τα σπίτια μέσα, είναι πιο ανταγωνιστικά για να παίρνουν και πιο ψηλές βαθμολογίες. Υπήρξαν θέματα τα οποία λυθήκανε. Βέβαια, ελευθερώνοντας τώρα και άλλα κίνητα από τους φοιτητές που θα τελειώσουν, αυτοί που έρχονται θα έχουν και καλύτερες επιλογές, νομίζω. Υπάρχουν δηλαδή πολλές επιλογές, υπάρχουν αρκετά σπίτια στην πόλη της. Επιλογές για τα παιδιά που περάσαν, για τον αριθμό των παιδιών που περάσανε, νομίζω θα καλυφθούν οι ανάγκες, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ποιες δυνατότητες τώρα που ζητάνε τα παιδιά και σε τι τιμές κυμαίνονται τα σπίτια που οι ενοικιαστές ζητάνε? Τα σπίτια αυτή τη στιγμή που ζητάνε είναι όλα επιπλωμένα, γύρω στο 90-95% ποσοστό ήταν επιπλωμένα.